10 και 37. Σήμερα θα πάμε σε όλη την εκπομπή με τον καλό φίλο της εκπομπής και της συχνότητας. Θα πούμε πάρα πολλά. Το διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ενεργοπολίτη, τον κύριο Βασίλη Λύκο, του οποίου όμως θα του ζητήσω να κάνει λίγο υπομονή, γιατί έχω μηνύματα αρκετά τα οποία θα τροφοδοτήσουν και τη δική του σκέψη. Για συζήτηση, βέβαια, ο κύριος Λύκος, καλό θα ήταν να δάγκωνε που και που, διότι τελικά τα λέει ο Λύκος, αλλά κανείς δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Δεν είναι ο Βοσκός, είναι το ανάποδο εδώ. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα σας. Λίγο υπομονή παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτον. Απλέτη. Θυμάστε που σας λέγαμε για την περίφημη Maguire που είχε αγοράσει τη Λονδρέζικη ΕΙΔΑΠ πριν πάρει τον ΔΔΕ. Εμείς τι λέγαμε, το θυμάστε φίλες και φίλοι, ότι αυτές τα ευαγή ιδρύματα φορτώνουν τις εταιρείες που παίρνουν με μη βιώσιμο χρέος, το οποίο ξεκοκαλίζουν μάνατζερ και μέτοχοι, πριν τις πτωχεύσουν. Το θυμάστε, το είχαμε πει. Σήμερα βάρεσε τη διάλυση της Λονδρέζικης ΕΙΔΑΠ, αφήνοντας 65 δισεκατομμύρια λίρες χρέος στους δημότες του Λονδίνου. Καλά πάει και αυτό, ε. Υπόψη σας έχει το ΔΔΕ στα χέρια της. Καλά πάμε. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: ευχαριστώ που διαβάσει το κείμενό μου για το τι φταίει και τα καλά σας λόγια, αλλά πήγαμε στο δυστυχώς επτωχεύσαμε με τη συμβολή της Βασιλείας. Δεν είναι γνωστό, λέει ο εξαιρετικός αυτός νέος επιστήμονας. Ωστόσο, ο βασιλέας Γεώργιος ο Πρώτος, στην εποχή που η Ελλάδα πτώχευσε, έβαζε στοίχημα μέσω αντιπροσώπου στο Λονδίνο στην πτώχευση της χώρας. Όπως επίσης, ενώ γνώριζε την οικονομική δυσχέρεια λόγω του αναπτυξιακού μοντέλου του Χαρίλαου Τρικούπη, χρέωνε το κράτος με υπέρογκα ποσά για ταξίδια και λοιπές απολαύσεις. Καλά πάει και αυτό. Προσέξτε τώρα, γιατί θα είναι όλα με ενδιαφέρον τα όσα θα ακούσουμε και θα συζητήσουμε με τον κύριο Λύκο. Λέει ο Γιάννης από τη Γλασκόβη. Θέλει, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει συνέδριο και μακακίες. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για να κίνει η κυβέρνηση πρέπει να κάνει τις εξής κινήσεις. Αλλαγή ονόματος σε κάτι πιο πιασάρικο, ρε παιδί μου, όπως π.χ. Νέα Εποχή. Να ξεχαστεί η λέξη ΣΥΡΙΖΑ ή καλύτερα να απαγορευτεί δια νόμου η λέξη αυτή. Δύο προβλήματα μόνο έχει η Ελλάδα σήμερα. Τον Μπολάκη και τον Τσίπρα. Αν φύγουν όλα θα λυθούν. Θα έρθει επιτέλους η ανάπτυξη στα τσακίδια, λοιπόν. Τρία. Να αφήσει τις μακακίες του διαφωτισμού για δημοκρατία, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Αυτά ήταν 300 χρόνια πριν. Χέστηκε ο ελληνικός λαός για αυτά. Τώρα έχουμε νέες αξίες μοντέρνες. Κέρδος πάνω απ' όλα, ο θάνατός σου, η ζωή μου. Πάτα τον άλλον για να μην σε πατήσει πρώτος. Τέσσερα. Να βάλει στο λόγο του άλλα στοιχεία. Π.χ. να λέει η Νέα Δημοκρατία φράχτη στον Εύρο 10 μέτρα στο ύψος. Αυτοί να λένε 20 μέτρα για να μπορούν να σκαρφαλώσουν. Γιατί μπορεί να σκαρφαλώσουν. Να λένε οι άλλοι ρίξτε τους στη θάλασσα. Αυτοί να λένε όχι στη θάλασσα γιατί κάποιοι θα σωθούν. Εκτέλεση για να μην κανείς ζωντανός. Πέντε. Το σημαντικότερο είναι να ζητήσει στα γόνατα συγγνώμη από τους καναλάρχες και βεβαίως να τους υποσχεθεί τα διπλάσια από τη Νέα Δημοκρατία. Παρένθεση, Γιάννη μου. Θέλω να το πω. Τρεις μέρες τι παίζει το κεντρικό μηντιακό σύστημα. Ξαφανισμένοι, σιωπή νεκροταφείου, έχουν χαθεί, δεν ακούγονται, δεν μιλάνε. Σήμερα που έχουν εκτελεστικό πάει ανάποδα. Βιαστικός. Πάει σε εκτελεστικό πριν συζητήσουν. Δεν τους πιάνεις πουθενά. Έξι. Να τα βρει με την εκκλησία και να τους κάνει όλα τα χατήρια. Να μετανοήσουν και να γίνουν καλοί χριστιανοί, να πηγαίνουν στην εκκλησία, να κάνουν το σταυρό τους και να πάνε βεβαίως στα επόμενα γενέθλια του Αρχιεπισκόπου δίπλα στον Άδωνη. Γιατί δεν πήγαν, Γιάννη μου, σε εκκλησίες και δεν κάναν σταυρούς και περιφορές. Επτά. Να πάρουν επιτέλους ένα καλό επικοινωνιολόγο κατά προτίμηση Αμερικανών να τους λέει τι να κάνουν, τι να πούν, τι θα φορέσουν, τι θα φάνε, πώς θα χέσουν και προς Θεού για κανέναν λόγο, όχι συναισθηματισμούς. Ψυχρά τεχνοκρατικά. Οκτώ. Στην οικονομία όλα στους ιδιώτες, γιατί ως γνωστό είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι όλοι τεμπέλιδες και άχρηστοι. Δεν έχει σημασία ποιος τους διόρισε εκεί. Εννέα. Νοσοκομεία στους ιδιώτες, γιατί όλοι θυμούνται την περίοδο της πανδημίας. Αν δεν ήταν ιδιώτες γιατροί με την τεράστια προσφορά τους, θα είχαμε περισσότερους νεκρούς. Δέκα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια βεβαίως, γιατί ποιος δεν έχει ένα μικρό χωράφι να πουλήσει για να σπουδάσει το παιδί του. Χάρβαρντ ή Νέα Δημοκρατία. Οξφόρδη, ΣΥΡΙΖΑ. Τρέμετε γατάκια. Σε λίγο θα μιλάει όλος ο κόσμος για τα δικά μας πανεπιστήμια. Έντεκα. Οι βουλευτές πρέπει να έχουν όλοι τους εκλογικά κέντρα και να δέχονται πολίτες για ρουσφέτια. Αν δεν δώσεις, δεν παίρνεις. Θα έχουν διάφορα γραφεία τα οποία για επικοινωνιακούς λόγους βεβαίως δεν θα λέγονται ρουσφετολογικά. Π.χ. το γραφείο διορισμών θα λέγεται επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παράνομες επιδοτήσεις θα λέγεται στήριξη πρωτογενή τομέα. 12.
στη δικαιοσύνη να βρουν ένα χειράνθρωπο, ένα κομματόσκυλο να το βάλουν πρόεδρο στον Άριο Πάγο για τη βρώμικη δουλειά. Όποιος έχει στοιχεία να πάει στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. 13. Για αρχηγό της αστυνομίας πρέπει να ρωτήσουν πρώτα τους μαφιώτες, συγγνώμη τους εφοπλιστές, θέλω να πω, ποιον θέλουν αυτοί. Βασικό αυτό, πάντα ρωτάμε τα αφεντικά, δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. 14. Αυτές είναι μερικές προτάσεις, έτσι το πόδι που λένε. Για αρχή, με αυτές τις κινήσεις η κυβέρνηση είναι σίγουρη. Μπορείτε κι εσείς να πείτε βεβαίως τις δικές σας προτάσεις, ώστε να έρθει η παντοδυναμία. Κώστας. Ο πολιτικός δεν χρειάζεται να βοηθάει τον κόσμο να μην πεινάει, αλλά να τον πείσει ότι δεν πεινάει. Είναι πιο φθηνό και έχει περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Νίκος. Πολλή ανάλυση και δώσε ανάλυση και πάρε ανάλυση και γιατί και πώς και αν. Τα πράγματα είναι πιο απλά. Η Νέα Δημοκρατία έχει απλώσει το μπλε πέπλο της και δεξιά της και αριστερά της. Και οι τουρίστες ψηφοφόροι έχουν πια το μόνιμο προορισμό τους, ενώ όσοι το σκέφτονταν τώρα πια δεν έχουν δικαιολογία. Οι υπόλοιποι επιλέγουν να μην επιλέγουν. Τώρα φυσικά υπάρχει και μια μερίδα που δεν την αγγίζει το ποιος θα κυβερνά, αφού έχουν λυμμένο το βασικότερο πρόβλημά τους, εκείνο της επιβίωσης. Οι πραγματικές και σοβαρές χώρες τώρα, με τους μεγάλους ηγέτες και τους λαούς που διεκδικούν με τον τρόπο τους βέβαια, τσιμπάνε 30 δις από Άραβες επενδυτές γεωρεκτικό και εμείς βλέπουμε μόνο τη σκόνη τους. Λεωνίδας, έξαλλοι οι Γερμανοί με τις αντλίες θερμότητας αφού τους έβαλαν να βάλουν αέριο, τώρα τους αναγκάζουν να βάλουν αντλίες θερμότητας και τα πληρώνουν βέβαια από την τσέπη τους. Και όταν το ζυμαρικό από πέρυσι που είχε 90 λεπτά το κιλό είχε πάει 1,99, καταλαβαίνετε ότι και αυτοί έχουν σαλτάρει δικαίως, θα έλεγα. Πολλοί πήραν τα μυαλά τους αέρα, δεν πειράζει, θα πάρουν πυρηνικά από την παραγωγή ενέργειας που αποφάσισε η σουηδική κυβέρνηση και η Γκρέτα την ευλογεί. Σάκης, υπάρχει εξήγηση, κομματικό στρατός υπάρχει σε όλα τα κόμματα, έχει γίνει και βόλεμα και νόμιμο και παράνομο. Υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει βολευτεί με το χρέος, στις πρακτικές δικηγόροι. Οι αλυσίδες προϊόντων επίσης έχουν βολευτεί πάρα πολύ με το υπερχρέος. Αλλά δεν θα σταθώ εκεί ως δικαιολογία. Το σημαντικότερο είναι πως κανένα κόμμα δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις να ταρακουνήσει τον κόσμο. Π.χ. λέει κανείς να γίνει το αφορολόγιο του για την οικογένεια 50 έως 60.000 ευρώ. Και να πληρώσει το μνημόνιο η ολιγαρχία. Δεν λέω εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ η ολιγαρχία πληρώνει εθελοντικά φόρους, να πληρώσει όσο πληρώνει ο κάθε πολίτης. 51% φόρο, τόσο δεν πληρώνουμε όλοι. Γίνεται το θέατρο της Παρασκευής με κάθε δικαιολογία ώστε να μην φτάσει ο κόσμος εκεί. Κώστας, γιατί οι τράπεζες μας πώς ανακεφαλοποιήθηκαν με λεφτά του ελληνικού λαού, δεν έγινε αυτό? Τι κοιτάμε στην Αγγλία? Φανούρης, καλημέρα για άλλη μια φορά. Καλό πρόγραμμα. Απλώς λυπάμαι που δεν σας ακούνε οι Έλληνες. Νίκος από τη Ρόδο, καταλάβαμε το πολύ απλό ότι στην εποχή μας όταν υπογράφει συμφωνίες δεξιά χαρακτηρίζεται συνεπής, ενώ όταν τις υπογράφει αριστερά χαρακτηρίζεται ασυνεπής. Τα κριτήρια διαφέρουν αφού διαφέρουν οι προσδοκίες. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Λίκο που τελικά πρέπει να πάει για πτυχίο προφήτη, λέει ο φίλος από τα Γιάννητσά. Και τέλος ο Σπύρος, a new world order, υποτίθεται ότι θα γινόταν για να μην είμαστε ζούγκλα, αλλά δεν το βλέπω. Κύριε Λίκο, ακούτε την προβληματική. A new order, world, ναι, θα έλεγα. Μα... A new order world. Δηλαδή μιλάμε για ένα νεοταξικό κόσμο. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Μιλάμε για έναν, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, για ένα μονοκομματικό πλουραλισμό. Ένας κεντρικός πλανήτης και γύρω-γύρω περιφέρονται διάφοροι δορυφόροι. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί. Όμως, εδώ πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, όντως πήγε το σύστημα, μάλλον ψήφισε ο πολίτης ακροδεξιά. Θα σας πω καταρχήν το εξής. Εγώ όπως τα βλέπω. Εγώ νομίζω ότι ο ελληνικός λαός, παρά τις 750.000 που δεν πήγαν να ψηφίσουν, μάλλον έβγαλε ένα νόημα. Τι είπε? Μητσοτάκης, επειδή εκφράζει, θα σας εξηγήσω γιατί μετά, εκφράζει αν θέλετε τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την κανονικότητα, αυτό που μας μάθαμε προς Θεού, όχι στους αναφερωτισμούς, αλλά δεν τον ήθελαν πολύ δυνατό, πήρε 157. Βέβαια υπολόγιζε διαφορετικά, δηλαδή 58. Έβαλε τον ένα μικρό κόμμα 100... να παλεύει απέναντι στο άλλο, προκειμένου κάποια να μείνουν εκτός βουλής. 158. Παράλληλα τι κάνανε? Φοβήσανε τον κόσμο με το ΣΥΡΙΖΑ, θα μας καταστρέψει... θα μας καταστρέψει capital control σε δίμητρες ιστορίες στον Ατάλο, και εδώ έριξε και νερό στο μήλο αυτόν και ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος τελικά πυροβόλησε τα πόδια του, έμεινε εκτός βουλής, θα σας πω μετά. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τι έκανε? Τον πήγε στη γωνία με μείον 21, γιατί σου λέει δεν μπορείς να κυβερνήσεις, ωστόσο δεν σε θέλω να σε λιώσω τελείως. Δηλαδή να καταστραφείς τελείως. Και αυτό οφείλεται στον Αλέξη τον Τσίπρα.
προσωπικά στον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι δεν κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε μετά στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το βάλε σε hold on. Του λέει ναι, εντάξει, προχώρα λίγο, αλλά hold on γιατί μου φαίνεσαι λίγο δεξιούλης. Δεν είσαι αυτό το ΠΑΣΟΚ που κάναμε. Ωστόσο, ο Ανδρουλάκης έκανε κάτι πολύ ευφυές. Ξανάβαλε το ΠΑΣΟΚ με τυχαία γράμματα στην Παρκίζα. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι στενά συνδεδεμένο με αυτό που λέμε το υποσυνείδητο του ελληνικού λαού. Ήταν τότε που διεκδίκησε, τότε που άλλαξαν τάξεις, τότε που δημιουργήθηκε η μεσαία τάξη, τότε που ήταν εθνικά περήφανος αυτός ο λαός. Και παράλληλα, έβαλε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρημοδότησαν κιόλας, γιατί έπρεπε να κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μετά βλέπετε δεν τη θέλανε, αλλά την έβαλε ως φωνή διαμαρτυρίας. Επειδή έχει το τζαμπουκά της, επειδή, για την υπεράσπιση του. Και μετά έβαλαν κόμματα στα δεξιά της δεξιάς. Εγώ δεν μιλάω για ακροδεξιά. Από τα οποία όμως είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, προσέξτε. Εν όψη γκριζαρίσματος Αιγαίου, Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, αυτό βέβαια είχε περάσει, αλλά κυρίως γκριζαρίσματος Αιγαίου, Τούρκους και το ένα και τ' άλλο, όλα αυτά τα κόμματα, αν δείτε, είχαν ένα έντονο πατριωτικό χαρακτηριστικό, το οποίο έλειπε από τα άλλα κόμματα. Επιπλέον αυτά τα κόμματα ήταν και λίγο αιδεολογικά ή απολιτικά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε ότι εγώ θέλω, ξέρω εγώ, με τους παπάδες, έχω σχέση με την θρησκεία. Που βέβαια αυτά βγήκανε στις δεύτερες εκλογές. Τις πρώτες εκλογές ήταν καλά γιατί κόβανε από Βελόπουλο. Για να καταλάβετε πώς γινότανε. Γιατί δεν τον θέλανε και πολύ ισχυρό το Βελόπουλο. Όταν οι δημοσκοπήσεις το δίνανε γύρω στο 5, 6 κτλ. Όπως και τότε δίνανε και στο Βαρουφάκη. Η ομάδα αλήθεια τι κάνει τότε στο Βαρουφάκη. Του βγάζει το Δήμητρα. Ο Βαρουφάκης πήγε να το υπερασπιστεί. Νόμιζε εκείνη την ώρα ότι μιλάει σε ένα λαό ο οποίος έχει πλήρη γνώση περί πλατφόρμες και πώς θα γίνονταν οι ανταλλαγές κτλ. Ωστόσο όμως αυτό, ναι, μεν έκαψε πιο πολύ το Τσίπρα, γιατί αναδύθηκαν διάφορες τίμησες, ξέρετε, με όλη την προπαγάνδα του που είχε γίνει τότε με τα capital controls, αλλά κυρίως κατέθεσε στο Βαρουφάκη. Ο Δε Βαρουφάκης, συνεργαζόμενος με τη ΛΑΕ, το πήγε πολύ αριστερά. Ξέρετε, η αριστερά σήμερα δεν έχει, αν θέλετε, δεν ξέρει σε τι απευθύνεται. Αυτό που λέμε αριστερά, δεξιά κτλ. Τελικά δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτά αγγίζουν τον πολίτη. Και επειδή συνεργάστηκε με τη ΛΑΕ, το πήγε ούλτρα αριστερά. Ούλτρα αριστερά έμεινε απ' έξω. Γι' αυτό και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αν δείτε, δεν μίλαγε για αριστερά και δεν μίλαγε για δεξιά. Έκανε έξυπνη κίνηση. Θα μου πείτε, μίλαγε για αγάπη. Ναι, αλλά αυτό που υπερίσχυε ήταν ότι θα έχετε μία φωνή η οποία θα προστατεύει τα συμφέροντά σας. Πάμε τώρα να το δούμε λίγο στο γενικότερο πλαίσιο. Πριν το γενικότερο πλαίσιο, θέλω να μου πείτε. Παρακαλώ. Αυτό το εντυπωσιακό 47% στην αποχή σας λέει κάτι? Βεβαίως, δεν εκφράζεται ο κόσμος. Καταρχήν είχε λήξει η όλη διαδικασία. Σου λέγανε ότι έχει επικρατήσει το Τίνα. There is no alternative. Αυτό που ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης από την αρχή και το πέτυχε. Μόνο εγώ θα κυβερνήσω. Δεν μπορούν να κυβερνήσουν οι άλλοι. Διότι δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους, διότι δεν είναι σοβαροί, διότι. Τίνα λοιπόν. Μητσοτάκης θα κυβερνήσει. Τελειώσαμε. Και πρόσεξτε, όχι Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης. Και όχι Μητσοτάκης. Σημίτης και ΜΜΕ, για να τα λέμε όλα αυτά. Είπατε, άκουσα προηγουμένως για 63 υπουργούς. Ξέρετε πώς είναι εξοκοινοβουλευτικοί? 23. Όλοι μαζί, υπουργοί και τα λοιπά. Ψάξτε να βρείτε κύριε Σαχίνη, πόσοι από αυτούς έχουν σχέση με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ουσιαστικά υποκαθιστούν κρατικές λειτουργίες. Και μετά θα καταλάβετε και ένα άλλο πράγμα για το οποίο παίζεται το παιχνίδι. Για ποιον καπιταλισμό μιλάμε, για ποιον νέο φιλελευθερισμό, όταν μιλάμε ουσιαστικά για τον καπιταλισμό των ενδιαφερόμενων μερών. Καπιταλισμός ενδιαφερόμενων μερών. Σε τι ενδιαφερόμενοι? Συνεκτικότητα, συμπερίληψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Να σώσουμε τον πλανήτη. Αυτό σημαίνει φτηνά δάνεια, αυτό σημαίνει premium μετοχές, αυτό σημαίνει διάφορα για αυτές τις εταιρείες, οι οποίες συμμορφώνονται και βαθμολογούνται σωστά από αυτούς που τις βαθμολογούν. Είναι ένα συνολικό πράγμα. Λένε τώρα για ακροδεξιά, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είπατε για τη Γαλλία με την κυρία Βεναξά, τη φίλη την Μαρία Βεναξά. Λοιπόν, γιατί γίνεται στη Γαλλία αυτό?
Γιατί γίνεται, πείτε μου, γιατί γίνεται στη Γαλλία αυτό? Γίνεται ακριβώς για το λόγο ότι πλέον οι πολιτικές, όπως και αν ονομαστείτε ως αυτές, αριστερές, δεξιές, τον Ατάλο κτλ., δεν εκφράζουν τους εντολοδόχους τους. Δεν εκφράζουν τα θέλω των πολιτών. Το καταλαβαίνετε? Δεν έχουν καμία σχέση. Οπότε ο πολίτης τι κάνει? Αντιδρά. Και αντιδρά παντιοτρόπως. Ριζοσπαστικοποιείται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάει αριστερά. Ειλικρινά μου θυμίζει η εποχή μας την εποχή του Μεσοπολέμου. Θυμάστε τότε. Αν έχετε διαβάσει δηλαδή. Κύριε Λύκο, ακούστε, λέει εδώ ο Δημήτρης. Κύριε Λύκο, λέει, όταν βλέπει κανείς ότι ο μεγάλος όγκος εκείνων που ψήφισαν πέραν της Νέας Δημοκρατίας πιο δεξιά ήταν νέοι, απόφοιτοι, το πολύ γυμνασίου ηλικίου, μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα έπρεπε να του χτυπάνε 100 καμπανάκια? Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, οι νέοι ντελιβεράδες να χαρακτηρίζονται ακροδεξιοί νεοναζί? Μήπως εδώ παίζει ρόλο η γενίκευση της επισφάλειας, η αποδιάρθρωση των συλλογικών συμβάσεων, των συνδικάτων, η διάδοση τηλεργασίας? Ακούστε. Ακριβώς. Ακούστε το δεν λίγο. Δεν προστατεύει κανείς. Ακούστε. Αυτό είναι. Κύριε Λύκο, ακούστε το λίγο. Είναι πολύ ολοκληρωμένη η άποψη του φίλου μας. Η διάδοση της τηλεργασίας, η εξασθένιση των κοινωνικών σχέσεων, την περίοδο της πανδημίας και του lockdown, όλα αυτά και πολλά ακόμη δεν συντείνουν προς μια κοινωνία ισχνών προσδοκιών και μεγιθεμένων φόβων που μας μπρόχνει στα ατομικά μας καταφύγια, από όπου αντικρίζουμε τον άλλος δυνητική απειλή στον αδιάκοπο αγώνα των μοναχικών survivor με έπαφλο την απλή επιβίωση? Ακόμη και η φυσική απόσταση έγινε κοινωνική αποστασιοποίηση όταν ο εχθρός κυριαρχεί στη γλώσσα, ηγεμονεύει και στις ψυχές, λέει. Ακριβώς, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό ήταν το επόμενο επιχείρημα που ήθελα να σας πω. Τι κέρδισε αυτή τη στιγμή στις εκλογές, εδώ στις ελληνικές εκλογές? Κέρδισε η ασφάλεια versus απέναντι σε τι? Απέναντι στην ελευθερία. Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ? Δικαιοσύνη παντού. Τι έλεγε? Υποκλοπές δημοκρατία. Τι λέγανε τα κανάλια? Δεν μας νοιάζουν οι υποκλοπές, δεν μας νοιάζει η δημοκρατία. Γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον καπιταλισμό των ενδιαφερόμενων μερών, η δημοκρατία είναι ένα γραφειοκρατικό πράγμα το οποίο σου δημιουργεί προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε γι' αυτό πας σε απευθείας αναθέσεις. Και πας σε δωρεές μελετών, οι οποίες μετά είναι, καθοδηγούν τα έργα που θα γίνουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Καταλάβατε, η δημοκρατία πλέον είναι ένα βαρύδι για την ανάπτυξη. Για τη χρηματοπιστωτική αυτή ανάπτυξη, τη χρηματοπιστωτική οικονομία, όχι για την πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εκεί είναι που ουσιαστικά κέρδιζε ο κ. Μητσοτάκης. Διότι όταν αυτό το επέβαλε με τα lockdown και με τους εμβολιασμούς, δεν μίλησε κανένας. Δεν μίλησε κανένας, αν θυμάστε, απέναντι στις υποχρεωτικότητες, απέναντι στην κατάργηση των ελευθεριών. Παρά μόνο λέγανε, άντε ρε παιδιά, σας παρακαλώ, εμβολιαστείτε να κερδίσουμε την ελευθερία μας. Τι έμαθαν δηλαδή τον κόσμο? Τι έμαθαν? Έμαθαν, δημιούργησαν τις πρώτες μαζικές στρατιές άβουλων, τρομοκρατημένων και βρεφοποιημένων ανθρώπων, που πρόθυμα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να ανταλλάξουν τις ελευθερίες τους με μια προνομιακή θέση σε ένα υγειονομικό ιδιότυπο το οποίο τους είχε επιβληθεί. Τι ήρθε τώρα και είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Τι ήρθε και είπε τώρα? Κανονικότητα, ασφάλεια. Αφού λοιπόν τον είχε εκπαιδεύσει τον κόσμο και αφού είχε φτωχοποιηθεί ο κόσμος, ήρθε και ψήφισε σταθερότητα, ασφάλεια, κανονικότητα. Τι να την κάνω εγώ τη δημοκρατία? Θα μου δώσει να φάω η δημοκρατία? Εκείνο το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ποτέ δεν μίλησε ότι όταν δεν έχεις δημοκρατία θα έχεις 5 παρόχους ενέργειας οι οποίοι θα έχουν μονοπωλιακή σύνδεση με το ρεύμα το οποίο σου παρέχουν, που σου ως μεταπράτες μάλλον, ως μεταπράτες, οπότε δεν θα μπορεί να επιβληθεί μια συγκεκριμένη τιμή, δεν θα μπορεί να πέσει ο ανταγωνισμός προς τα κάτω, δεν θα μπορεί να πέσει η τιμή του ρεύματος προς τα κάτω, παρά θα κερδοσκοπούν μόνοι αυτοί. Γιατί είναι θέμα δημοκρατίας όταν δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Θυμάστε ποιο ήταν, ποια αρχή κατήργησε πρώτα όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την κυρία Θάνου. Για ποιο λόγο? Το ξανακούσατε αυτό? Την υποστήριξε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ μετά? Όχι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είναι το σημαντικό σημείο, του είπανε κάποιοι ότι πρέπει να κερδίσεις στο μεσαίο χώρο για να κυβερνήσεις. Γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις στο μεσαίο χώρο? Θυμάστε τον μεσαίο χώρο επί Καραμαλή που ήταν με τον κύριο Σπυριωτόπουλο και τα λοιπά και κέρδισε τότε, επειδή εφήβρε τη λέξη μεσαίο χώρο αντί για κέντρο. Λοιπόν, το μεσαίο χώρο, τι εννοούσαν όμως σε μεσαίο χώρο, όταν το σύρανε σε αυτή την ιστορία? Γιατί τον σύρανε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ιστορία.
Εννοούσανε το εξυγχρονιστικό κέντρο. Μα το εξυγχρονιστικό κέντρο το είχε ούτως ή άλλως ο κύριος Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά όμως δεν του μίλησαν ποτέ για το ριζοσπαστικό κέντρο, το λαϊκό, δημοκρατικό, πατριωτικό κέντρο. Ήταν αυτό που είχε πάρει μαζί του ο Ανδρέας Πανδρέου. Μα τι λέτε τώρα, πατρίδα έθνος είναι έγκλημα καθώς η όσως η αναφορά. Ναι, εθνίκια. Εθνίκια. Όποιος μιλάει είναι εθνικιστής. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε. Μπλέκουμε τον εθνικισμό με τον πατριωτισμό στα πλαίσια μιας πολιτισμικής συλλογικότητας. Θα έρθω σε αυτό. Άλλωστε θα πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Για ακούστε εδώ παρεμβάσεις ακροατών. Ανάψατε τα τέλεια. Χρήστος, όταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλοι συμμορφώνται σε επιταγές του συστήματος και δεσμεύονται να μην υπερβούν κόκκινες γραμμές του συστήματος, γιατί οι Έλληνες να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία που είναι και πιο αυθεντικός εκφραστής του συστήματος? Άλλος. Πάντα το πρωτότυπο, όχι το αντίκτυπο. Μάλιστα. Άλλος, ο Νικόλας. Τα έκανε όλα αυτά που λέτε με αυτή τη σκέψη ο ελληνικός λαός, κύριε Λυκό. Προφανώς θα πιστεύετε ότι το σύμπαν έχει νόηση και συνωμοτεί, όπως λέει και ο Κοέλιο. Εγώ πάλι έχω μια άλλη εικόνα. Μια αγέλη σκύλων που κάθεται στην άκρη του δρόμου και κυνηγά τα αυτοκίνητα που περνάνε χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο ή σκοπό. Εδώ, θυμηθείτε τι μας λέγανε. Μας μιλάγανε για ανοσία της αγέλης, τα οποία είναι αρπακτικά, όπως είναι η λύκη. Από το επίθετό μου δεν μας μιλάγανε όμως για ανοσία του κοπαδιού. Εκείνη όλη η ιστορία. Δηλαδή, αφού αποδηλογικοποιήσαμε τα πάντα, αφού δημιουργήσαμε έναν άπλετο φόβο, απεριόριστο φόβο, φόβο να μιλήσουμε, φόβο να βγούμε, έπρεπε να μας σκανάρουν, έπρεπε να φορέσουμε μάσκες, δεν μπορούσαμε να πάμε σε υπηρεσίες, έπρεπε να μην κάνουμε μπάνιο, να μην πηγαίνουμε στα δάση, ακόμα και στα δάση να φοράμε μάσκες, όλα αυτά. Και ενώ είμαστε φτωχοποιημένοι από τα μνημόνια που είχαν προηγηθεί, ήρθε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και ουσιαστικά τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, θα διαφωνήσω κύριε Λυκό. Αφήστε τον κύριο Μητσοτάκη. Τι λέτε τώρα, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Το βλέπαμε στην τσέπη μας εμείς και δεν το καταλαβαίναμε και το καταλαβαίναν αυτοί. Τα μνημόνια είχαμε βγει, αλλά δεν είχαμε βγει από την εποπτεία. Το θέμα δεν ήταν. Εγώ σας μίλησα. Το θέμα ήταν η τσέπη μας ήταν το θέμα. Τι καταλαβαίναμε στην τσέπη μας? Δεν πάνε να μας λέγανε. Τίποτα δεν καταλαβαίναμε στην τσέπη μας. Γιατί πολύ απλά κρατήθηκαν 37 δις μαξιλαράκι. Και δεν έγινε να αναφορώ απαλλαγές και ουσιαστικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες στέναξαν. Το θέμα είναι ότι μετά όμως σας λέω, αφού βγαίνουμε από τα μνημόνια, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η εποπτεία, είναι λογικό αυτό όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε εν συνεχεία στα lockdowns. Εκεί αρχίζει και αλλάζει ο κόσμος. Θυμάστε, τηλεεργασία. Δηλαδή πλέον μιλάμε για γενιές που έχουμε δημιουργήσει των μνημονίων και των lockdown, οι οποίοι σκέφτονται τελείως διαφορετικά. Για αυτούς δεν ξέρουν τι σημαίνει αριστερά, δεν ξέρουν τις διεκδικήσεις της αριστεράς. Άλλωστε μην ξεχνάτε τη δεκαετία του 80, όταν η σοσιαλδημοκρατία συμπράττει με τις συντηρητικές παρατάξεις τότε, από τότε αρχίζουμε και μιλάμε για flat taxes, να σου πω και έτσι, οριζόντια φορολόγηση, και δεν μιλάμε για προοδευτική φορολόγηση. Κύριε Λυκό, επειδή πρέπει να πάω. Τι έγινε με τα μερίσματα? Μάλιστα. Τι έγινε με τα μερίσματα? Κάποιος τόλμησε να ψελίσει για τα μερίσματα και πέθαν όλοι πάνω να το φάνε. Μάλιστα. Επειδή πρέπει να πάω σε διακοπή, εγώ θα σας το πω πολύ απλά και μετά τη διακοπή θα το συνεχίσουμε γιατί έχετε βροχή. Εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι. Να σας πω πώς το καταλαβαίνω. 15 χρόνια οικονομικής ανέχειας για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Οι Έλληνες υπερεύησαν γραμμές, κόμματα και πολιτικές. Με ένα απλό σκεπτικό. Τέλος η νοοτροπία, το κράτος πατερούλι. Πρέπει να επιβιώσω. Η ζωή μου, ο θάνατός σου. Και αφού εγώ βρήκα τον τρόπο να επιβιώσω, είμαι βολικός με οτιδήποτε μου εξασφαλίζει μία στοιχειώδη ηρεμία. Έχω κουραστεί με τις παπαριές όλων σας. Και η επιλογή του ήταν πολύ απλή. Είναι το ζήν. Επιλέγουνε το ζήν και όχι. Επιλέγουνε το ζήν και όχι το ευζήν. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητάς τους πάνε στην άκρη και το θέμα είναι απλά να γεμίζουν το τσικάλι και να μπορούν να κάνουν και 5 ιστορίες που τους δείχνουν από την τηλεόραση. Θυμηθείτε κάτι άλλο, ότι όλοι τότε κλειστήκαμε μέσα και επικοινωνούσαμε με έναν διαμεσολαβητή που λεγόταν κάποια εταιρεία social media. Άρα εμείς η πραγματικότητα που εκλαμβάναμε ήταν αυτό που ερχόταν μέσω του υπολογιστή.
Και συνδέεται το αυτό με συστήματα χόρκε που ακούστηκαν, Predator και όλες αυτές οι ιστορίες και θα καταλάβετε. Αυτό έγινε ήδη στην Αμερική. Θυμηθείτε, ακόμα και σήμερα παλεύουν και ο ένας μηνύει τον άλλον κτλ. Λοιπόν, και σε διάφορες άλλες χώρες. Πάμε σε διακοπή, θα επιστρέψουμε. Πρέπει να σας πω ότι έχω όγκο μηνυμάτων. Κύριε Λύκο, για ακούστε εδώ, για να πάμε και παρακάτω. Δύο σημειώματα. Είναι του φίλου του Ηλία. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να μπήκαμε με 120 δις στα μνημόνια, ενώ άλλα κράτη χρωστούσαν 3. Πώς είναι δυνατόν πάλι, ενώ όλοι λένε το να μπει σε μνημόνια ή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το αργότερο σε 3 χρόνια βγαίνεις, βλέπε Κύπρο, και σε εμάς το χρέος να έχει φτάσει στα 400 δις και κάτι, και να κρατάμε ακόμη δυνατά για 13η χρονιά. Και άλλος φίλος, ο Δημήτρης, λέει καλημέρα στον κύριο Λύκο. Μια χιουμοριστική σε εισαγωγικά ερώτηση. Αυτοί οι Σουηδοί πανάθεμά τους όλο λάθη κάνουν. Τη μία με την πανδημία, την άλλη δεν μπορούν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Τώρα στροφή, λέει, στην πυρηνική ενέργεια, γιατί αποτυχάνουν τα φουρφούρια και οι θερμοσύφωνες φωτοβολταϊκά. Γιατί δεν ρωτούν εμάς, κύριε Λύκο, μιας και πρωτοστατούμε και τα έχουμε καταφέρει σύμφωνα με τα κανάλια και την κυβέρνηση όλους τους τομείς. Έχουμε δά και τον καλύτερο ρυθμό ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίπλαστο βέβαια. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, ναι, είμαστε γύρω στα 405 δις. Μπήκαμε με 128 δις. Προσέξτε, δημόσιο χρέος. Το ανησυχητικό είναι ότι έχουμε φτάσει 125 δις σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή πάλι θα χρειαστεί ο Σονούπο να χρηματοδοτήσουμε και τις τράπεζες. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο βέβαια πρόβλημα, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για μια χρηματοπιστωτική οικονομία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Και παρεπιπτόντως, πόσα κόμματα ακούσατε να δούνε πώς θα παράξουμε πλούτο και πώς θα διαμοιράσουν μετά αυτόν τον πλούτο στο λαό? Ακούσατε πολλά κόμματα? Γιατί αυτό σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Ότι έχω ένα όραμα. Θέλω να παρχωρήσω σε ένα κοινωνικό μετασχηματισμό. Πώς θα γίνει αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός? Όλοι μας μοιράγανε, και εκεί ήταν το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι προσπάθησε να γκριζάρει τις πολιτικές σου προκειμένου να μην το χτυπάνε τα μέσα. Γιατί είναι σίγουρο ότι η ελίτ αυτού του τόπου δεν θέλουν τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είναι σίγουρο. Όπως και τον Πολάκη, τον Παύλο τον Πολάκη. Μιλάγανε για πολλακισμό, μιλάγανε για οτιδήποτε, και θέλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί προέγραψε δημοσιογράφους, υποτίθεται, και όταν εγώ κατέβηκα στις πορείες τότε που είχε γίνει το έγκλημα αυτό για τα Τέμπη, όλοι κρατούσαν πλακάτ με τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Και έρχομαι εγώ τώρα να ρωτήσω, πώς θα μπορέσει να επιτευχθεί μια κοινωνική γύρωση, που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν ακούει την ίδια την κοινωνία? Αλλά εδώ ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ότι οι περισσότεροι, αυτοί που υπήρχαν από τον παλιό, μάλλον όχι μόνο από τον συνασπισμό, την ανανεωτική αριστερά, αλλά και τους υπόλοιπους που μπήκανε μέσα, ήταν κομμουνιστογενείς. Ο κομμουνισμός, ξέρετε, ξεκινάει με μια διαδικασία από πάνω προς τα κάτω. Είναι top-down προσέγγιση. Δηλαδή ότι θα έρθω εγώ και θα πάω στους αγρότες και τους εργάτες, γιατί δεν ξέρουν, να τους περάσω τη γραμμή. Ο σοσιαλισμός, από την άλλη, αυτή ήταν η επόμενη που μπήκανε στα πλαίσια της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια bottom up προσέγγιση, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, να ακούσουμε την κοινωνία. Μην ξεχνάτε πώς το ΠΑΣΟΚ από το 0, όταν αρνήθηκε ο Ανδρέας Πανδρέου να συμπράξει με την Ένωση Κέντρου, έγινε ένα μεγάλο κίνημα, το πήρε χρόνια. Αλλά ακόμα και σήμερα, αν πάτε ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά, υπάρχει η λέξη ΠΑΣΟΚ. Θα το δείτε με ασβέστη στους τοίχους. Γράφεται. Γιατί? Γιατί δημιουργήθηκε μία οργάνωση, η έννοια της αυτοοργάνωσης, σε κάθε χωριό, σε κάθε συνοικία. Εδώ όμως έπρεπε όλα αυτά να ελέγχονται από τις νομαρχιακές. Και εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και προσπαθούσε ο Αλέξης ο Τσίπρας να λύσει αυτό το χώριο δεσμό. Καλά τώρα. Εντάξει, το 19, αφού θέλετε να μιλήσουμε για τον αρχηγό της ό,τι έχει απομείνει αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το 31% και με ένα συνέδριο που έκανε. Ήταν και η διεύρυνση. Αλλά δεν πήγανε. Καληνύχτα, αγάπη μου. Κοιμήθηκε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέει εδώ ο Νικόλας. Καλά, κύριε Λυκολέη. Αυτός ο κόσμος άβουλων τρομοκρατημένων δεν δημιουργήθηκε μέσα σε 2 χρόνια. Υπήρχε και υπάρχει δεκαετίες. Οι κοινωνικές αλλαγές δεν γίνονται σε τόσο βραχή χρονικό διάστημα. Αλλά έγινε τα τελευταία 13 χρόνια όταν φτωχοποιήσανε τον κόσμο για να μην μπορεί να αντιδρά. Θυμηθείτε πόσο είχε αντιδράσει ο κόσμος όταν πήγανε να επιβάλλουν εμβόλια ΙΤΑ 1-1. Τα θυμάστε αυτά? Είχε αντιδράσει ο δικηγορικός σύλλογος, είχε αντιδράσει ο ιατρικός σύλλογος. Και τελικά αυτά τα δώσαμε στην Αφρική και άλλα τα πετάξαμε. Αλλά πληρώσαμε πάντα. Αυτό δεν το είδαμε μετά να συμβαίνει.
Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνετε. Όταν εσύ εκχωρείς κομμάτι της ελευθερίας σου, της ατομικής ελευθερίας σου, πάνω στην οποία υποτίθεται χτίστηκε αυτό που λέμε σύνταγμα, στο όνομα της οποιαδήποτε ασφάλειας, της υγείας του σπιτιού σου και οτιδήποτε, εκεί ουσιαστικά αρχίζεις και εκχωρείς δικαιώματά σου. Και αρχίζεις και μπαίνεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Για τη Σουηδία, δεν δώσατε μια απάντηση και μου γράφει κι άλλο εδώ πέρα. Για τη Σουηδία δεν λέει τίποτα. Πού είναι η Γκρέτα ΟΕΟ τώρα, είναι καλά τα πυρηνικά? Εμείς τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αυτό δεν πρόκειται να λύσει και ότι είναι συμπληρωματικό η ΑΠΕ, οι συγκεκριμένες ΑΠΕ κιόλας. Ότι είναι ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν μέσω του οποίου, σας το είπα και προηγουμένως, κάποιες εταιρείες, σας είπα για καπιταλισμό των ενδιαφερομένων μερών, για την βιώσιμη ανάπτυξη με βάση το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτές θα προκρίνονται. Σας το είπα προηγουμένως. Και μπορώ να σας πω και άλλα πράγματα τα οποία θα επακολουθήσουν. Αρκετά ζωφερά και για τις ατομικές ελευθερίες και ουσιαστικά για την κατάργηση του κράτους. Την κατάργηση των συνόρων. Γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή, κύριε Σακίνη, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε ουσιαστικά, γιατί πώς έχει προκύψει το μεταναστευτικό, πέρα από τους πολέμους. Πέρα από τους πολέμους, θυμάστε επί κυρίου Σιμίτη, όπου το Υπουργείο Εργασίας μετατρέπεται σε Υπουργείο Απασχόλησης. Το θυμάστε αυτό, απασχόλησης. Και από εκεί δηλαδή που ήταν κατοχυρωμένη εργασία με όρους δημοσίου δικαίου, μετατρέπεται σε εμπόρευμα, μεταβάλλοντάς μας ουσιαστικά μέσα στον ίδιο μας τον τόπο σε οικονομικούς μετανάστες. Γιατί πλέον έχουμε αυτό που λέμε το laissez-faire, σε εργασία, αγαθά και υπηρεσίες και ουσιαστικά και σε ανθρώπους. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι... Ας το πω διαφορετικά. Η αριστερά κάποτε, ας πούμε, ενδιαφερόταν για τον πόλεμο στην Νικαράγουα απέναντι στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Έδινε μάχες για να μπορέσει να σώσει τον κόσμο, ο οποίος θα μείνει εκεί. Σήμερα τι κάνει? Σήμερα προσπαθεί να ανακουφίσει τον κόσμο. Πώς? Δεχόμενοι μετανάστες από αυτές τις εμπόλεμες ζώνες. Και αν δείτε, όλες αυτές οι εμπόλεμες ζώνες είναι ζώνες πολυεθνικών κεφαλαίων. Ο Κώστας λέει: καλημέρα κύριε Λύκο. Η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε για ένα ακόμη λόγο. Η παρουσία του ως αντιπολίτευση στα αντιδημοκρατικά μέτρα της κυβέρνησης στην πανδημία ήταν υποστηρικτική τελικώς σε όσα μας επιβάλλονταν. Το είπα και προηγουμένως. Γκρίζαρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βασικές του, αν θέλετε, δεν είχε καθαρές γραμμές. Τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούσαν τον τόπο. Δηλαδή, γκριζάρισμα του Αιγαίου, F-35 αγορά, τι θα γίνει με αγωγούς και Αίγυπτο, τι θα γίνει με τον East Med, που το ίδιο τον είχε ξεκινήσει. Και μία σειρά από άλλου είδους ζητήματα. Επιπλέον, δε, κάποια στιγμή, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς ήθελε να κάνει τη διεύρυνση και βιαζότανε, αλλά είχε ενηλικιωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Είναι σαν να δώσετε σε ένα 17χρονο να οδηγήσει ένα. Αμάξι με 200 άλογα και 1800 κυβικά κατευθείαν. Το πιο πιθανό είναι ότι θα στοκάρει κάποια στιγμή. Επιπλέον λοιπόν δέχτηκε διάφορες συλλογικότητες, οι οποίες δεν είχαν καμία βάση στην κοινωνία. Δεν πήγε να επιλέξει στελέχη από κάθε τοπική κοινωνία προκειμένου, που είχαν και αν θέλετε και μια κοινωνική γύρωση για την οποία μιλάγανε, που είχαν αναδειχθεί μέσα από την κοινωνία και αυτούς τους ανθρώπους να τους αναδείξει. Μάλιστα. Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Πριν μου φέρετε ένα παράδειγμα, επειδή εδώ πέρα κάτι βαρύ γράφει ο Μιχάλης για τη Γαλλία και βρίζει τον κόσμο κτλ. Εγώ θέλω να του πω του Μιχάλη ηρεμία, ψυχραιμία, διότι εδώ είναι ένας φόνος σε μια κοινωνία που βράζει και η κοινωνία έχει πλέον χωριστεί σε τμήματα που απεχθάνονται το ένα το άλλο. Αν μπορείς να το καταλάβεις, Μιχάλη. Και σε παραπέμπω στις αναρτήσεις σήμερα, συγκλονιστικές αναρτήσεις της Μαρίας Δενεξά, που αποτυπώνουν ως καθρέφτη αυτό το μίσος που έχει έρθει στην επιφάνεια της μίας, του ενός κομματιού της κοινωνίας προς το άλλο, έτσι. Και μέσω της περιστολής και της αστυνόμευσης, κύριε Σαχίνη. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν ξέρω ποιος είναι περισσότερο δεξιός, ο Μακρόν ή Λεπέν.
Με όρους, με όρους τι εννοούμε δεξιός και αριστερός? Ποιος εκφράζει τα λαϊκά στρώματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τα κίτρινα γυλαίκα πώς ξεκίνησαν? Η Αγγελική λέει σε αυτό που λέτε, η ψήφος στη λεγόμενη ακροδεξιά, μου λέει, από ανθρώπους χωρίς πτυχία συμβαίνει επειδή αυτοί διατηρούν ακόμη ένα καθαρό μυαλό. Γιατί όσοι περνάνε από τα πανεπιστήμια έχουν γίνει το μυαλό τους κοιμάς από μια στρατευμένη μονήρη επιστήμη που διδάσκεται. Αυτό ξερά και τίποτα άλλο, λέει. Μα είναι εδώ, είναι η δικτατορία που είχαμε πει και παλιότερα των ειδικών. Θυμάστε πόσοι ειδικοί από αυτούς μας βγάζανε στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, κάντε αυτό, κάντε τ' άλλο, τους ίδιους βέβαια συνέχεια. Για δείτε πόσοι από αυτούς έχουν σχέση με διάφορες μεγάλες εταιρείες, φαρμακευτικές και ούτω καθεξής. Αλλά δείτε και κάτι έξυπνο που έκανε ο κύριος Γκρίνμπεργκ για τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας από αυτούς δεν ήταν υποψήφιος. Κανένας δεν ήταν υποψήφιος. Δεν σας κάνει εντύπωση? Ούτε καν η κυρία Παγώνη. Ωραία διατύπωση. Ωραία διατύπωση. Κανείς δεν το είχε εντοπίσει αυτό, το εντοπίζετε. Το καταλαβαίνετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντίας πήγε και έβαλε δύο. Θα μου πείτε, η κυρία Λινού βγήκε πρώτη. Ναι, ψηφίστηκε. Από ποιους ψηφίστηκε? Ψηφίστηκε ως αριστερή, ψηφίστηκε ως κεντροαριστερή, ψηφίστηκε από μια συγκεκριμένη γκάμα ανθρώπων. Αλλά πόσοι άλλοι φύγανε? Να σας πω κάτι άλλο, κύριε Σακίνη. Πόσοι άνθρωποι ήταν σε αναστολή, οι υγειονομικοί εννοώ? Είδατε κανέναν υποψήφιο σε κανένα ψηφοδέλτιο? Οι οποίοι δικαιώθηκαν. Οι οποίοι δικαιώθηκαν. Αλλά θα το πάω και πιο μακριά. Το ξέρετε ότι 36,7% είναι ανεμβολίαστοι ή τουλάχιστον δεν έχουν κάνει όλο το σετ των εμβολιασμών. Αυτοί ψήφιζαν μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ψήφιζαν. Ή από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα μας, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Είδατε τι έκανε η Πορτογαλία. Πόσοι ήταν υποψήφοι αγρότες στα κόμματα? Πόσοι ήταν υποψήφοι αγρότες στα κόμματα? Θα δείτε την επόμενη φορά ότι οι ιδιοκτήτες σε φάρμες εντόμων θα είναι πάρα πολλοί. Λέει ο Κώστας, δυστυχώς ο κόσμος εκπαιδεύεται στην οτροπία της απειλής υποβάθρου, ένα αίσθημα μόνιμου επικείμενου κινδύνου. Έτσι το σώμα των πολιτών που συγκροτεί την κοινωνία προσκολάται σε ένα ηγέτη που το εμπνέει ασφάλεια, εχωρώντας εν μέρει ακούσια πληθώρα ελευθεριών, χωρίς να καταλαβαίνει ότι η ελευθερία δεν είναι δικαίωμα αλλά καταστατική ιδιότητα του ανθρώπου. Άλλος φίλος, ο Αντώνης. Φουλ κόμμα του Νταβός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μη δουλευόμαστε. Τρανς πολιτική, λέει ο Σπύρος, με ομικρονιώτα, και πολιτική με ήττα. Λευτέρης. Δεν πήγε από κοντά και προσκύνησε και ο Τσίπρας στο ΣΒΑΜ? Ρωτήστε παρακαλώ, λέει, υπάρχει και φωτογραφία, κύριε Λύκο. Το Πασόκ, λέει ο Κώστας, ήταν δίωδος έκφραση των κατατρεγμένων του εφηλίου. Ήταν η έκφραση του λαϊκού αιτήματος για συμπερίληψη των περιθωριοποιημένων τάξεων τότε. Άσχετο σε τι βαθμό έγινε τελικά ή τι παρενέργειες είχε στην κοινωνία. Ο Περικλής, βλέπουμε και στη Γαλλία το χάος που δημιουργούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Λάθρο τους, λέει. Ακόμη και στα επεισόδια με τον Γρηγορόπουλο, Αλβανοί και Λάθρο έκαναν πιάτσικα σε μαγαζιά του κέντρου που τα σπάσαν. Τα είδα με τα μάτια μου. Εντάξει, Περικλή. Γιατί απεχθάνονται ο ένας λοιπόν τον άλλον? Γιατί έκαναν την κοινωνία μια ανομοιογενή σούπα με την εισβολή αφροασιατών που στηρίζεται χάριν ενός δίθεν ανθρωπισμού. Αγάπη, αλληλεγγύη, όχι πόλεμο. Κάντε έρωτα, ηρεμία. Η ζωή είναι ωραία. Ωραία, λέει τα πράγματα. Γιώργος, τι έχει να πει ο κύριος Λύκος για τους επικρατείας Αποστολάκια Κρήτα με τις κοτσάνες τους? Ήταν σωστή η επιλογή? Άλλος φίλος, για ρωτήστε τον καλεσμένο σας αν τη μεγαλύτερη ζημιά την έκανε το Πασόκ του Ανδρουλάκη ψηφίζοντας το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, άρα έκανε το 70% καλά. Και τέλος, ο Παναγιώτης, καλημέρα, διαβάζω εργαζόμενος κάει και από καυτό λάδι, εδώ στην Κρήτη έγινε αυτό, και δεν τον πήγαν στο νοσοκομείο γιατί ήταν ανασφάλιστος. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στα Μάλια της Κρήτης. Τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν, σας λέω, λέει, και θα επεκταθούν. Και τέλος, ο Δημήτρης, εντωμεταξύ η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο, κύριε Λύκο. Όσο και αν για κάποιο περίεργο λόγο στη λέξη πυρηνική ενέργεια κάποιοι Ελλάδοι βγάζουν σπηριά, η πυρηνική ενέργεια παραμένει η πιο πράσινη ενέργεια από τις γνωστές μέχρι σήμερα ΑΠΕ. Γιατί κανείς στην Ελλάδα δεν αναφέρει το μεγαλύτερο μειονέκτημα των ΑΠΕ σε σχέση με το πλεονέκτημα της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο ονομάζεται capacity factor? Ας μας πει ο κύριος Λύκος τι ποσοστό επί της ονομαστικής ενέργειας παίρνουμε από ένα πάρκο αιωλικό των 100 ΜΒ και σε τι ποσοστό θα παίρναμε καθαρό από ένα αντίστοιχο πυρηνικό. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Να πω κάτι στο Δημήτρη. Μισό λεπτό, να πω κάτι στο Δημήτρη, γιατί μάλλον το έχει παρεξηγήσει. Εδώ δεν μπήκε στην ουσία ο κύριος Λύκος για τα περί πυρηνικής ενέργειας. Τι είπε όμως η Ντριγκαδόρικα? Όλοι αυτοί που μας έχουν ζαλίσει με τη βίαιη πράσινη μετάβαση φτωχοποίηση λαών που θα πληρώσουν και από την τσέπη του. Όλοι αυτοί που αποθεώναν την Γκρέτα
η οποία Γκρέτα το γύρισε, το κλείσε εκεί πενέ στα πυρηνικά, κουβέντα τώρα. Παρά σου λένε ότι αυτά είναι παραπληροφόρηση όσων δεν βλέπουν την καταστροφή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου κτλ. Αρνητές. Και ξεμπερδέψαμε. Μα κύριε Σαχίνη, τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας. 97% έχει απόδοση πυρηνική ενέργεια. 20-25% έχουν οι ΑΠΕ. Φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες αντίστοιχα. Και γύρω στο 76% έχει γεωθερμία. Και η Ελλάδα είναι γεμάτη από γεωθερμική ενέργεια. Γεμάτη. Στην Εδιψώ, από τον τόπο μου, την Εύβοια. Βάζουν ανεμογεννήτριες χωρίς να σκέφτεται κανένας πώς θα αξιοποιήσει αυτό το γεωθερμικό δυναμικό που έχει ο Διψός. Αλλά να μου πείτε και κάτι άλλο. Υποτίθεται ενδιαφέρονταν όλοι για την Εύβοια που κάει και η Εύβοια, που έκανε η Εύβοια και είναι πρώτη μας προτεραιότητα και μία σειρά από τέτοιου είδους βαρύγδουπες εκφράσεις. Και η Εύβοια έβγαλε 3 νεοδημοκράτες βουλευτές και ούτε ένας δεν είναι υπουργός. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Τι λέτε για τα υπόλοιπα που σας λένε εδώ, για τα πολιτικά? Έχετε ένα σχόλιο? Για τα πολιτικά, ξέρετε τι γίνεται. Και λέει και ο. Και λέει και ο Λιάκος, σας απαντάει. Η κυρία Λινού, κύριε Λίκο, λέει, ψηφίστηκε από το μεγάλο κεφάλαιο. Από τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Λέει κάποια εδώ, δεν τα κάνω διαφήμιση. ΣΥΡΙΖΑ ΝΤΕΜΕΚ, λέει. Μα μίλησα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, είναι ότι κάποια στιγμή, σας το είπα, πήρε ένα κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με κάποια ηγετική ομάδα και τον περιέφερε στην έρημο. Όπως τους Εβραίους. Αλλά του έταξε μια γη της επαγγελίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτάσανε ποτέ. Και δεν φτάσανε ποτέ γιατί έπρεπε να γίνουν δομικές αλλαγές. Δεν μπορείς να επιλέγεις κάποιον επειδή έχει πολλά likes στο Facebook. Δεν γίνεται αυτό. Εκεί είναι ακριβώς που χάνεται αυτό που λέμε η κοινωνική γείωση. Που σε ξανάπα. Δεν υπάρχει όρος κοινωνική γείωση. Αν δεν εκφράζεις κάτι από την κοινωνία, δεν μπορείς να έρθεις από πάνω μετά να το εκφράσεις. Σημαίνει ότι δεν ακούς την κοινωνία. Άρα δεν μπορείς εσύ να υπάρχεις ως κόμμα, ως τάση, ως συλλογικότητα. Από την άλλη, μπήκαν οι διάφορες συλλογικότητες, οι οποίες αμέσως, εξ αρχής, αρχίσαν τα παζάρια. Ότι θα σου δώκω αυτό, θα μου δώκεις εκείνο, θα σου δώκω το άλλο, θα μου δώκεις το άλλο. Δηλαδή, από τη μια ήταν θέμα πολιτικών και από την άλλη ήταν θέμα προσώπων. Για ακούστε εδώ, λέει ο Χρήστος, τι μέλλον μπορεί να έχει μια χώρα, κύριε Λίκο, που τα κόμματα εξουσίας είναι αντίθετα στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της στο όνομα δίθεν της σωτηρίας του περιβάλλοντος, μόνο σωτηρία. Στην ουσία, λέει, εδώ έχουν μπει μεγάλα γραφεία ενεργειακών κολοσσών στα γραφεία ακόμα και του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέω ψέματα, λέει. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, αλλά σας λέω και πάλι ότι το όλο θέμα είναι ακριβώς. Δηλαδή η αριστερά, όταν λέμε. Αφήστε την αριστερά. Ο όρος πρόοδος, ο όρος προοδευτική παράταξη, ο όρος σοσιαλδημοκρατία, ο όρος κεντροαριστερά ή και αριστερά έχει απαντήσει αυτή τη στιγμή τα μεγάλα βασικά ζητήματα αυτού που λέγεται, αυτού του χώρου που λέγεται, που προσπαθούν να τον καταντήσουν χώρου, που λέγεται Ελλάδα. Ποια θα είναι η ενεργειακή μας επάρκεια? Ποια θα είναι η αγροτοδιατροφική μας επάρκεια? Πώς απαντούν απέναντι σε αυτά που θέλουν να περάσουν και στην Ευρώπη πρωτοστατούντος του κυρίου Μακρόν για ανεξάρτητη αρχή κλιματικής συμμόρφωσης, βιομετρικά δεδομένα, αναζήτηση κλιματικών δικαιωμάτων? Το καταλαβαίνετε, ανεξάρτητη αρχή τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρέπει να απαντήσουμε. Έρχονται. Είναι άντερ πόρτας. Παρεμφερές του Κώστα. Σε λίγο τους λεγόμενους ειδικούς, λέει κύριε Λίκο, θα τους αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο δεν μπορεί να γίνει κριτική, γιατί Α είναι απρόσωπο, Β η ευφυΐα του υπερβαίνει του ανθρώπου. Η δημοκρατία λοιπόν τίνει να αντικατασταθεί με τον επιστημονικό φονταμενταλισμό, είτε αυτό είναι στο πεδίο της κοινωνιολογίας, είτε της ιστορίας, είτε των βιοεπιστημών. Πολύ σοβαρή επισήμανση. Μα εδώ, πλέον θα μιλάμε για βιοοικονομία πέρα από βιοηθική. Το καταλαβαίνετε. Και ουσιαστικά και το άλλο που έρχεται είναι τα έπι δεν έφυξε. Εδώ εμπλέκονται και οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Θα σας βάλω ένα άλλο ερώτημα, ας πούμε, πώς απαντάμε σε αυτό που λέμε τους σπίσισης. Δηλαδή τους ειδοϊστές. Δηλαδή είμαστε τόσο εγωιστές ώστε να σκεφτόμαστε μόνο τον άνθρωπο. Και γιατί να μην σκεφτόμαστε και τους άλλους, ας πούμε, π.χ. τα μπούτς. Προσέξτε τώρα ερωτήματα που θα μπουν. Τι είναι αυτό, να σκεφτόμαστε τα μπούτς? Βέβαια. Εντάξει. Το καταλαβαίνετε. Ήδη ο κύριος Χαράρη. Κάτω τα χέρια από τα δεδομένα. Άνθρωπο. Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τα bytes, δηλαδή. Μου πειράζει τα bytes. Κάπως έτσι.
Ένα άλλο θέμα, με συγχωρείτε, πρέπει να υποθεί αυτό. Κανένας δεν μιλάει για το πώς θα πρέπει να φορολογηθούν οι μεγάλες εταιρείες για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, εμείς εκχωρούμε προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν κάποιες εταιρείες να τα χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς προκειμένου να πλουτίζουν μέσα από το Facebook ή οτιδήποτε κτλ. Αλλά εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Έχει μιλήσει κανένας γι' αυτό? Έχετε ακούσει τίποτα? Μία λέξη, μία λέξη, μία λέξη. Όταν μιλάμε ότι τα προσωπικά δεδομένα θα είναι το πετρέλαιο των επόμενων δεκαετιών. Μάλιστα. Δηλαδή, πλουτοπαραγωγικός πόρος. Λοιπόν, κύριε Λύκο, έχω εδώ ένα ερώτημα του φίλου του Γρηγόρη. Κύριε Λύκο, λέει, μιας και αναφερθήκατε στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει για τον Τσίπρα ή ο Τσίπρας δεν κάνει για το ΣΥΡΙΖΑ? Διότι τώρα, λέει, πληροφορούμε, μας γράφει εδώ, ότι το εκτελεστικό είναι fix grill σε μία ώρα, 12.30 ώρα πάει στο Ζάπιο, λέει, για ανακοινώσεις. Άρα ρωτώ, η αίσθησή σας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει για τον Τσίπρα ή ο Τσίπρας δεν κάνει για το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι μία προσωπικότητα η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει συνένωση μίας μεγάλης κέντρο αριστεράς. Ωστόσο όμως, τι γίνεται, αναδύθηκε και προέκυψε από ένα κόμμα το οποίο έχει μεγάλες παθογένειες. Δηλαδή έχει μείνει, αν θέλετε, σε έναν ορισμό της αριστεράς της προηγούμενης 20ετίας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ήταν ένα μαγαζί που ξαφνικά βρέθηκε, όπως καταλαβαίνετε, στην εξουσία. Και κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν αβιλά αίτια τους. Σας το είπα και προηγουμένως. Βρίσκεται μπροστά σε ένα αγόρδιο δεσμό. Θα τον λύσει ή θα τον κόψει? Μάλιστα. Εκείνη η όλη ιστορία. Ο Νίκος. Τώρα ακούω διάφορα υποψήφιους, συνυποψήφιους να βάλουν κτλ. Καταρχήν να σας πω και ένα άλλο. Έχει αναδειχθεί αυτή τη στιγμή ένα θέμα κατά πόσο, ξέρω εγώ, θα πάμε σε εκλογές, θα πάει σε εκλογές προκειμένου να αναδειχθεί καινούριος πρόεδρος, τι θα μπουν κτλ. Ο κύριος Τσίπρας προέκυψε από ένα συνέδριο και είναι για 3 χρόνια. Είναι για 3 χρόνια, θα μου πείτε, μεγάλη, μεγάλη ήττα. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως το είχαν παραδεχτεί. Δεν είναι όπως η Νέα Δημοκρατία, όπου αν με το αμάξι αυτό δεν κερδίζεις, θα αγοράσεις άλλο αμάξι και βάζεις άλλο αμάξι. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό. Από την άλλη, να βάζεις ένα σώμα συνέδρων παραπάνω από τη λαϊκή ετοιμιγωρία είναι κάπως όλικο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Έχει αποφανθεί ο λαός. Είναι, μα σας είπα και τι έχει γίνει εδώ πέρα. Ότι αυτά όλα έγιναν τύπου καραβανιού. Το καταλαβαίνετε, τύπου θυμάστε μια παλιά ταινία, εσείς πρέπει να τη θυμάστε, ο δρόμος με τον Βρόντακα, όπου γύρναγε από χωριά σε χωριά και είχε μέσα από λεκάνες πλαστικές, ξέρω εγώ, για το κλείσιμο, μέχρι κιλοτάκια, απ' όλα είχε, ξέρω εγώ, για γυναίκες οι οποίες ήθελαν να παντρευτούν και σε ντόνια. Και όλα αυτά τα έχει όλα μαζί. Και ξηραφάκια άστορ, τα θυμάστε. Λοιπόν, ακριβώς. Ο Νίκος λέει, κύριε Λύκο, με συγχωρείτε, λέει, να τα λέτε όλα. Ο σύντροφος Κουτσούμπα σε κάθε ομιλία του εδώ στη Λαμία μίλαγε για τη γεωθερμία. Μην τους βάζουμε όλους, λέει, στο ίδιο καλάθι. Όχι, όχι. Όπως και εκτιμώ, ειλικρινά σας μιλάω. Βγαίνουν τώρα επί τη αφορμή του ακροατή. Σας θέλω να πω το εξής. Βγαίνουν όλοι τώρα και μιλάνε για ναζίδια. Ποια ναζίδια? Οι ίδιοι δεν έφεραν μέσα τον Αζόφ και χειροκροτάγανε όλοι? Τα τάγματα Αζόφ δεν τα φέραμε εμείς, που δίθεν ήταν Έλληνας. Και έχουν καταργήσει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα στην Ουκρανία. Έχετε δει κανένα κόμμα να πάρει θέση για την Ουκρανία? Και μπράβο στον κύριο Μπογιόπουλο. Θέλω να το πω από την εκπομπή σας. Κώστας, ωραίο ερώτημα. Τι έχει να πει ο κύριος Λύκος για την οικονομία των δεδομένων? Ήταν και πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου να γινόμαστε μέτοχοι του Facebook με την εκχώρηση των προσωπικών δεδομένων και να πληρωνόμαστε κρυπτονομίσματα ή λανομίσματα. Πηγαίνουμε σε μια σαπροφητική οικονομία όπου τα επιδόματα θα δίνονται με αντάλλαγμα τον ίδιο τον εαυτό μας. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει το σκεπτικό ότι με το να εκχωρούμε τα προσωπικά μας δεδομένα συμμετέχουμε στην εκπαίδευση του παγκόσμιου αλγορίθμου, άρα η απεμπόληση της ελευθερίας μας παρουσιάζεται σαν πράξη κοινωνικής ευθύνης. Προσέξτε όμως εδώ, ούτως ή άλλως μας τα παίρνουν. Προσέξτε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως μας παίρνουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Μέσα από το Facebook, μέσα από. Μπείτε σε οποιαδήποτε σελίδα του ίντερνετ. Μπείτε, ψάξτε αύριο, τι να σας πω τώρα, αυτό που είναι και καλοκαίρι, να αγοράσετε ανεμιστήρες οροφής. Την επόμενη φορά που θα μπείτε σε οποιοδήποτε site, θα δείτε δίπλα διαφήμιση από ανεμιστήρες οροφής. Και θα τα βλέπετε αυτά. Δείτε το, δηλαδή, ούτως ή άλλως μας τα παίρνουν. Το θέμα είναι εδώ. Πώς το κράτος προστατεύει τα προσωπικά μας δεδομένα και εν τέλει εμείς τι έχουμε ως απολαβή.
Γιατί εφόσον μιλάμε ότι έχουν εκμαυλιστεί τα πάντα, έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα, δεν πρέπει να προστατεύεται και ο πολίτης. Και ούτως ή άλλως η χρηματοπιστωτική οικονομία, αυτή η fake οικονομία που θα χρειαστεί με χρήμα που κόβουν συνεχώς οι τράπεζες για να τις συντηρήσουν και που θα χρειαστεί πάλι να την πληρώσουν, να τις πληρώσουν οι λαοί, έτσι λειτουργεί. Δεν βασίζεται στην πραγματική οικονομία. Δεν βασίζεται στην πραγματική οικονομία. Σήμερα, ξέρετε, έκανα μία σκέψη. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες από το Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν τίγκα στο ξύλο, καρέκλες παντού. Δεν χωράγανε οι άνθρωποι. Δεν χωράγανε, δεν τους έπαιρνε καλά-καλά η κάμερα. Για να καταλάβετε. Όταν η Ιταλία έχει 26, η Τουρκία νομίζω πρέπει να έχει 15, πόσους έχει. Τέλος πάντων. Και λέω, αυτό το επάγγελμα το ξεχασμένο του ξυλουργού άραγε υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα για να φτιάξει αυτές τις καρέκλες και αυτά τα φαραωνικά γραφεία. Και όμως δεν έχει διαφερθεί κανένας γι' αυτό. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Δηλαδή, πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να αρθοποδήσει μέσα σε αυτές τις τεράστιες αλλαγές. Ακούσατε άραγε κάποιο κόμμα μέσα σε αυτό το παγκόσμιο, ειλικρινά σας μιλάω, την παγκόσμια αλλαγή που συμβαίνει γύρω μας. Η Ελλάδα, ποιος θα είναι ο ρόλος της, πώς θα παίξει, τι ρόλο θα παίξει η Ελλάδα για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού πάντα. Υπήρξε αυτή η συζήτηση. Όχι, βέβαια. Όχι. Λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Ολλανδία. Καλημέρα. Στα πλαίσια της ενδιαφέρουσας συζήτησης με τον αγαπητό κύριο Λυκό, καταθέτω λέει μια σκέψη. Το πολιτικό σύστημα της πατρίδας μας πιστεύει στην παγκοσμιοποίηση, στη δημιουργία μιας παγκόσμιας αρχής ελέγχου, στις πόλεις των 15 λεπτών, στα τεχνητά κρέατα, την εντομοφαγία κλπ. Μας έχει ενημερώσει και μας τα έχει πει στο παρελθόν ο κύριος Λύκος. Άρα, για να γίνουν τα παραπάνω, τι νόημα έχει για το πολιτικό μας σύστημα, τα σύνορα, η εθνική ταυτότητα, η πατρίδα, ακόμη και η οικογένεια. Οπότε μπροστά σε όλα αυτά, ας ξεπουλήσουμε και το Αιγαίο, θα μας το πει το πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Πόλεμο θέλετε, θα μας ρωτήσουν, ή ασφάλεια και ηρεμία. Δεν θέλω να κουράζω άλλο. Πολλούς χαιρετισμούς από την Ολλανδία, όπου έχουμε αγροτικό κόμμα, αλλά δυστυχώς και εταιρείες που πρωτοπορούν στο συνθετικό κρέας εργαστηρίου. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως, κύριε Σακίνη, ότι αυτή τη στιγμή ο εντολοδόχος, οι εντολοδόχοι του ελληνικού λαού δεν ακούνε τον ελληνικό λαό. Δεν ακούνε τις αγωνίες του και δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτά. Καταλάβατε, ότι βαίνουμε προς τα εκεί, βαίνουμε προς τα εκεί. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και θα δείτε ότι ακόμα και το Υπουργείο τώρα που δημιουργήθηκε, τις οικογένειες, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι τις οικογένειες προκειμένου να λύσει το δημογραφικό, αλλά μήπως προχωρήσει σε τεκνοθεσίες, καταλαβαίνετε τι είναι, από παρένθετες μητέρες κτλ. Λοιπόν, εκείνη όλη η ιστορία. Όταν εισάγουμε εργαζόμενους, δηλαδή αντί να βελτιώσουμε τη ζωή του εργαζόμενου στην Ελλάδα, να έρθουν, βεβαίως. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις φτώχεια μέσα στη φτώχεια. Δημιουργείς ένα εκρηκτικό μείγμα. Το αντιλαμβάνεστε και εκεί οι διάφοροι λαϊκιστές το εκμεταλλεύονται. Διάφοροι, όχι αντισυστημικοί, αντισυμβατικοί, απολιτικοί, εγώ θα έλεγα, προκειμένου να πάρουν κάποια ψηφαλάκια. Αλλά μετά μας φταίνε αυτοί. Όχι εμείς που τους οδηγούμε τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση. Όταν δεν συζητάς καν, λέτε, όταν δεν συζητάς καν αυτή την ατζέντα και την κάνουν κάποιοι προμετωπίδα, έστω και για επικοινωνιακούς λόγους. Άρα. Δεν υπάρχει. Άρα. Είναι δυνατόν. Κύριε Σαχίδη, ντρέπομαι όταν ακούω το σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» από δεξιά κόμματα. Γιατί ντρέπεστε? Όχι ότι αυτοί είναι απάτριδες, προσέξτε. Αλλά είναι ένα σύνθημα, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κάνω διαχωρισμό σε αυτό το πράγμα. Αλλά όταν είναι ένα σύνθημα το οποίο γεννήθηκε από συγκεκριμένες δυνάμεις. Απέναντι σε ένα ζυγό που είχε η Ελλάδα τότε. Λέει εδώ φίλος ο Γιάννης, άρα λέει κύριε Λύκο, κανείς δεν συζητά για την παραγωγή πλούτου και την αναδιανομή του. Ξέρετε όμως, λέει, γιατί συζητάνε? Για κάθε κουτσουλιάς, έτσι το γράφει εδώ, δικαίωμα. Όλα, αλλά το βασικό δικαίωμα να είμαστε όλοι συμμέτοχοι στην παραγωγή πλούτου και ύπαρξη παραγωγής πλούτου δεν συζητάει κανείς, λέει. Μόνο για αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Σακίνη. Ότι βρίσκουμε κάποια δικαιώματα, τα οποία δικαιώματα δημιουργούνται, και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή σας για αυτά, το γεγονός ότι σήμερα ότι μεγάλες εταιρείες κάνουν ένα scoring, δηλαδή βαθμολογούν ουσιαστικά οι τράπεζες, τις εταιρείες αυτές, τι προσωπικό έχουν, πού ανήκει, ποιες είναι οι σεξουαλικές του προτιμήσεις, προκειμένου αυτές να τις
να τις προμοτάρουν ή όχι, δίνοντάς του δάνεια και μια σειρά από τέτοιου είδους ωφέλη, αυτό, γι' αυτό δεν έχει συζητήσει κανείς. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι αυτό. Είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι έχουν κάποιες πυρηνικές αρχές και αξίες. Ο καθένας έχει την ελευθερία του και τη σεξουαλική του προτίμηση. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό όμως τι κάνουν τώρα, το αναδεικνύουν. Και εδώ είναι και ένα έξυπνο τρίκ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ουσιαστικά μέσω από αυτό ελέγχουν, αν θέλετε, και λίγο και την αναπαραγωγή. Είμαστε πάρα πολύ σε αυτό το πλανήτη για να παραμείνουμε οι ίδιοι. Αλλά πέρα από αυτό, στο όνομα αυτών των δικαιωμάτων, ουσιαστικά ξεχνάμε άλλα βασικά δικαιώματα. Την ελευθερία μας καταρχήν. Την ελευθερία μας. Το να εγώ μπορώ να βρω μια εργασία. Σας είπα και προηγουμένως, συνταγματικό δικαίωμα. Και τώρα μιλάμε για απασχόληση, μιλάμε για εμπόρευμα. Θα φύγεις εσύ από εδώ, θα πας στην Ολλανδία, θα φύγεις από την Ολλανδία, θα πας στην Ταϊβάν. Αρκεί να δουλεύεις. Και ουσιαστικά καταργώντας σου την ιστορική σου μνήμη. Δεν θα έχεις χώρο, δεν θα ξέρεις που έζησε ο παππούς σου. Δεν θα έχεις αυτή τη φάρμακο που κάποτε είχες, στο σπιτάκι σου που μεγάλωσε η μητέρα σου, τίποτα. Απλά θα δουλεύεις για την επόμενη μέρα. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα. Γιατί κάθε φορά, ξέρετε, μέσα από τα ΠΑΣ, τα διάφορα είδους ΠΑΣ, εμείς εκχωρούμε και ένα κομμάτι της ελευθερίας μας. Είναι δυνατόν άνθρωποι να ζουν σε ένα τόπο και να μην τους εξασφαλίζει οποιαδήποτε κυβέρνηση συνθήκες εργασίας? Πείτε μου, είναι δυνατόν? Και τελικά τι είναι κέντρο αριστερά ή τι είναι κέντρο δεξιά? Να σε έχω τι, υπήκο, πάρε ένα κομμάτι και να βγαίνει ο Λουδοβίκος πάνω και να λέει, ο οποιοσδήποτε Λουδοβίκος, και να λέει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική. Κοίταξτε τι κάνω εγώ, τρώω πατάτα, θα φάτε κι εσείς πατάτες. Καποδίστριας. Που δεν ήταν Λουδοβίκος ο Καποδίστριας και γι' αυτό το φάγανε κιόλας. Αλλά σας μιλάω το κόλπο που είχε κάνει με τις πατάτες τότε. Για να μην μπω σε άλλα θέματα που γίνονται εδώ πέρα. Αυτά είναι τα θέματα. Μη κυβερνητικές οργανώσεις παντού. Μη κυβερνητικές οργανώσεις διαμεσολαβητές μεταξύ κράτους και πολιτών. Δηλαδή το κράτος η γωνία. Και επιλεγμένες εταιρείες, προσέξτε, τα ενδιαφερόμενα μέρη που είπα και στην αρχή, επιλεγμένες εταιρείες, συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες θα ασκούν ουσιαστικά κρατικές λειτουργίες. Λέω Νίκος, μια κοινωνία που πάσχει από το σύνδρομο της Στοκχόλμης θέλει τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτή που περιγράφεται για να επανέλθει, κύριε Λύκο. Έτσι πιστεύω εγώ, λέει ο Νίκος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα μεγάλο Big Bang, όχι μόνο από τους πολίτες. Και προκειμένου, αν μου μιλάτε και για τον κύριο Τσίπρα που μιλάγαμε προηγουμένως, πρέπει να κάνει ένα μεγάλο Big Bang. Προκειμένου να σπάσει αυτή την πλανητική διάταξη που υπάρχει. Αλλά Big Bang υπάρχει ο ίδιος. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει εδώ τώρα άλλος φίλος και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κύριε Λύκο, λέει, είμαι στο 47%. Δεν πήγα στις εκλογές. Γιατί να πάω? Το θεωρούσα καραγκιός μπερντέ. Δεν με εκπροσωπεί, δεν με εκφράζει κανείς. Ούτε τις αγωνίες μου, ούτε το μέλλον μου, ούτε πώς θα φέρνω βόλτα. Προσπαθώ από μόνος μου. Καλό θα ήταν να στηριχτώ στους άλλους. Αλλά είμαστε σε μια ατομοκεντρική πια κοινωνία. Τι μου λέτε τώρα, λέει, υπάρχει καμία δύναμη να με εκφράσει? Το θέμα είναι το εξής όμως, ξέρετε τι γίνεται στο τέλος. Θυμάμαι του Μαρνέρου, ένα γνωμικό, το οποίο έλεγε ότι κανένας δεν μπορεί να σου περάσει τη σιδερένια μπάλα στο πόδι, αν δεν του επιτρέψει πρώτα να σου πάρει τα μέτρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας αφήσει λοιπόν τους άλλους να αποφασίζουν για αυτόν, αλλά να μην διαμαρτύρεται μετά. Μάλιστα. Γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, αν εμείς δεν αναπτύξουμε συλλογικότητες και οι συλλογικότητες αναπτύσσονται και μέσα από την ψήφο μας, δεν μπορούμε να αντισταθούμε, κύριε Στακίνη. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε με το να εκφράζουμε και να κάνουμε πολιτική πεζοδρομίου via Facebook ή via Twitter. Εδώ το ίδιο το Twitter απαγόρευσε, έκλεισε το λογαριασμό του Προέδρου της Αμερικής. Όποιος και αν ήταν ο Πρόεδρος, τον έκλεισε. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για κράτη. Μιλάμε για παγκόσμιες εταιρείες. Ποιος μπορεί να τα βάλει με την BlackRock? Ποιος, πείτε μου. Ποιο κράτος? Άρα λοιπόν γιατί μιλάμε εδώ πέρα? Όσο δεν διαμαρτύρονται οι πολίτες, όσο δεν συμμετέχουν στο ελάχιστο αυτό που τους έχει απομείνει προκειμένου να συμμετέχουν, στον ελάχιστο χώρο που τους έχουν αφήσει, εκεί θα λειτουργούμε.
θα λειτουργούμε μέσα από το Facebook, γράφοντας τη γνώμη μας, θα παίρνουμε κάποια likes. Αναλόγως από τα likes αυτά θα επιλεγόμαστε από εταιρείες προκειμένου να βρούμε δουλειά, γιατί θα είμαστε influencers. Το θυμάστε αυτό με τα εμβόλια, influencers. Λέει, θα βάλουμε influencers για να, κάνουμε, για να πείσουμε τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Και κάπως έτσι θα λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δηλαδή, αν είσαι influencer, θα είσαι και καλός πολιτικός. Και απαντώ και σε ένα προηγούμενο ερώτημα. Αλλά δεν θέλουμε όμως πολιτικούς οι οποίοι πραγματικά κάνουν το ΜΕΘ, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μιλήσουν επί της ουσίας για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Δεν θέλουμε, δεν τους προκρίνουμε. Αλλά μετά λέμε, γιατί ρε παιδιά, έχουμε μόνο αυτούς. Δηλαδή, αρκεί μια ωραία φωτογραφία στο Instagram, ειδικά αν είμαστε και δεν είναι σεξιστικό αυτό, αν είσαι ωραία γυναίκα ή ωραίος άντρας. Ξέρετε, ήμουν ασυνέβεια και συζητάω με έναν. Θα το πω αυτό. Είναι μια φίλη δίπλα. Τέλος πάντων, είμαστε μια παρέα ανάμεικτη. Δηλαδή, είναι και Πασόκη και από ΣΥΡΙΖΑ και ένας είναι νεοδημοκράτης κτλ. Και είναι ένας υποψήφιος και το ρωτάει αυτή η φίλη μου και λέει: πες μου τρία πράγματα που λες στον κόσμο όταν τους πλησιάζεις, όταν μπαίνεις, ας πούμε, στα καφενεία κτλ. Και απαντάει τώρα ο υποψήφιος ότι δεν χρειάζεται. Άμα έχεις ωραίο χαμόγελο και είσαι ωραίος άντρας, δεν σου θέτουν και πολλά ερωτήματα. Δεν βγήκε. Αλλά αυτό πήγε πολύ καλά, αλλά αυτός θα εκπροσωπούσε τη γνώμη αυτή των πολιτών, τις αγωνίες των πολιτών στην Ελληνική Βουλή. Εν κατακλείδη, όπως μου λέει εδώ πέρα και ο φίλος ο Μιχάλης, πού πορεύονται οι κοινωνίες κατά τη γνώμη σας, κύριε Λύκη? Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη νεοφεουδαρχία, το οποίο δηλαδή έχουμε ξεφύγει από τον κλασικό καπιταλισμό, ο οποίος, αν θέλετε, ήταν και λίγο εγχώριος, και έχουμε πάει σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό, όπου ουσιαστικά προσπαθεί να αποδιγετήσει τελείως το άτομο. Το άτομο θα είναι ένα ρουλεμάν, μια βίδα, πώς να σας το πω. Μένει όμως το άτομο, αυτό που είπε και προηγουμένως, να αντιδράσει μέσα από συλλογικότητες. Στην τοπική του κοινωνία, στην κοινωνία του κράτους του κτλ. Βλέπετε ότι στη Γαλλία αντιστέκονται. Δεν αντιστέκονται γιατί έγινε η δολοφονία, ας μην κρυβόμαστε. Αντιστέκονται γιατί πρώτον υπάρχει τρομερή ακρίβεια, δεν έχουν χρήμα και υπάρχουν και σημαντικές περιστολές των δικαιωμάτων τους, των ελευθεριών τους. Η Γαλλία δεν ήταν αυτή η Γαλλία που ήταν παλιότερα. Απλά η Γαλλία, επειδή θύμισε από μια παλαιότερη εποχή δημοκρατίας κτλ., είναι ότι γι' αυτό αντιστέκεται και περισσότερο. Βλέπετε, η Ιταλία δεν κάνει τίποτα. Μελώνει. Η Γερμανία τώρα. Το είπατε κι εσείς, ΑΝΤΕΕΦ, περιφέρεια. Γιατί? Γιατί τους λένε τους Γερμανούς θα πάτε σε ύφεση. Γιατί εμείς πρέπει να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Τι όφελος θα έχουμε εμείς? Τίποτα. Αλλά μας κόψαν το φυσικό αέριο που εκεί είχαμε βασίσει όλη τη βιομηχανία των ΑΠΕ. Και δηλαδή τι κάνει τώρα, τι κάνουν οι Γερμανοί. Έχουν ξεμείνει τελείως από σπάνιες γη. Δεν έχουν ΑΠΕ, τελείωσε το έργο. Θα πρέπει να πάνε στην Κίνα. Γι' αυτό και δεν διακόπτουν διπλωματικές σχέσεις, ενώ τους πιέζει η Αμερική με την Κίνα. Είναι σαν κάποιον άλλο δημοσιογράφο που μου έλεγε κάποτε, κύριε Σαχίνη, ότι να πάμε ΑΠΕ κτλ. Λέω, εγώ δέχομαι να πάμε ΑΠΕ. Αλλά αν πάμε ΑΠΕ, σημαίνει ανήκουμε στην Κίνα. Ανατολικό μπλοκ, λέω, το δέχεστε? Και με κοίταγε καλά-καλά. Θέλω να κλείσω με δύο υποερωτήματα. Ο Κώστας λέει: δεν θέλουμε, κύριε Λύκο, κατά βάση να μετέχουμε στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί η ελευθερία προϋποθέτει την ευθύνη των πράξεων και τις συνέπειες των επιλογών μας. Δεν το θέλουμε. Ακριβώς. Και ο φίλος μου Λεωνίδας από τα Γιάννητσα διαμαρτύρεται, κύριε Λύκο, αυτός που ψήφισε. Όχι εμείς, απέχουμε. Δηλαδή, μη ζητάτε να πάω να εκλέξω κάποιον για 4 χρόνια να κάνει ό,τι θέλει. Θα με παίρνατε στην επιχείρησή σας για 4 χρόνια με σταθερό μισθό, αλλά δεν θα μπορούσατε να με ελέγξετε σε τίποτα? Εγώ θα αποφασίσω αν θα έρθω στη δουλειά, αν θα πάω στους πελάτες κτλ. Όχι, αυτό είναι απομονωτισμός, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι απομονωτισμός. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνει? Εργασιοποιεί ένα από τα ύψιστα δικαιώματά του, που είναι το δικαίωμα της ψήφου. Είναι άλλο η εργασία, γιατί μέσω της ψήφου ουσιαστικά διασφαλίζει την εργασία του. Okay, μπορεί κατά αυτό να μην υπάρχει κανένας ικανός, αλλά να πάει να ψηφίσει κάποιον, έστω κάποιον, να προκρίνει κάτι. Να υπάρχει μια αντίσταση. Κάτι διαφορετικό. Φανταστείτε τον κύριο Μητσοτάκη να έχει πάρει 175 έδρες. Σας το λέω από τώρα. Φανταστείτε να έχει πάρει 175 έδρες. Με την ίδια λογική. Γιατί ξέρετε, όταν ένα κόμμα έχει ουσιαστικά
στρατό, πολιτικό στρατό, αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν ούτως ή άλλως. Άρα όσο περισσότερο απέχουν, τόσο μεγαλώνει το ποσοστό του. Το ξέρετε ότι υπήρχαν σκέψεις αυτή τη στιγμή το πλαφόν του 3% να πάει στο 5%. Το ξέρετε ότι υπήρχαν σκέψεις, συζητήθηκε, αλλά το φοβήθηκαν. Όπως και τώρα συζητιέται για να αποκλειστούν οι Σπαρτιάτες και δεν ξέρω τι. Που αύριο μπορούν να αποκλείσουν και το ΚΚΕ. Μάλιστα. Να αποκλείσουν και το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ αν είναι άστος το διαφοροποιηθεί. Οι απαγορεύσεις τέτοια υφής δεν οδηγούν πουθενά. Το αντίθετο έχουν και η ιστορική εμπειρία υπάρχει. Θα κλείσω με κάτι ωραίο που μου στείλανε. Επειδή λέει ο Λύκος, ο κύριος Λύκος, ότι για να δούμε, λέει, ο Τσίπρας μπορεί να κάνει Big Bang. Ας το λέει καλύτερα, κύριε Λύκο. Θα γίνουμε ένα με το σύμπαν, έτσι και έχουμε Big Bang. Ωραίο, ωραίο. Πρέπει να πω εξαιρετικό. Προσυπογράφω. Λοιπόν, κύριε Λύκο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο είχα διαβάσει έτσι, το οποίο με αντιπροσωπεύει απόλυτα. Κυκλοφορεί αυτό, δηλαδή και στο διαδίκτυο. Δεν το έχω διαβάσει από διαδίκτυο, από βιβλίο προς Θεού τώρα για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, είναι ότι, ξέρετε, ο Λύκος μπορεί να μην είναι δυνατός όσο η αρκούδα ή το λιοντάρι, αλλά ποτέ δεν θα δείτε ένα Λύκο να χορεύει στο τσίρκο. Και να δίνει παράσταση. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Ωραίος επιλογής. Καλημέρα μου. Καλημέρα μου. Να είστε καλά.